Χθες η εκπομπή Μία εξασφάλισε υλικό από κύκλωμα ασφαλείας πρατηρίου καυσίμων που βρίσκεται κοντά στη σχολή και δείχνει το Βαγγέλη να περνά από το σημείο λίγη ώρα πριν χαθούν τα ίχνη του. Σήμερα ο συγκάτοικος του σπουδαστή στη σχολή μας μιλά αποκλειστικά για το φίλο του. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί στο δωμάτιο? Από τα πέρυσι ήμασταν, του τέτοια εποχή. Ένα χρόνο συγκατοικούσατε? Ναι, ναι. Μάλιστα. Πώς ήταν στη συγκατοίκηση, πώς περνούσατε με το Βαγγέλη? Εντάξει, καλά ήταν. Είχε τις παρέες του από πάνω, εγώ είχα τις δικές μου. Απλά μέναμε στο ίδιο δωμάτιο. Πώς τον έβλεπες το Βαγγέλη? Ήταν προβληματισμένος, ήταν στενοχωρημένος? Όχι, δεν μου είχε δείξει τέτοια σημάδια. Ήταν όπως ήταν κάθε φορά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, τι ώρα τον είδες εσύ να βγαίνει από το δωμάτιο? Ήταν γύρω στις 2 παρά. Τι ώρα τελειώσατε το φαγητό στην τραπεζαρία, στο εστιατόριο της σχολής? Το φαγητό τελειώνει γύρω στις 2 παρά 20 ανέβηκε πάνω ο Βαγγέλης. Και καθίσατε περίπου 10 λεπτά μαζί? Σχεδόν, ναι. Και μετά έφυγε, γύρω στις 2 παρά 4 έφυγε. Παρά 10, παρά 5, κάπου εκεί. Φορούσε μόνο τη ζακέτα αυτή, θυμάσαι? Ναι, μόνο αυτή τη ζακέτα. Με την κουκούρια, με την στάμπα Ιτάλια. Ναι. Και τι πήρε μαζί του, μόνο τα κλειδιά, συνεννοηθήκατε για τα κλειδιά? Ναι, ενώ είχε πει όμως ότι θα μου το αφήσει, θα πήρε και δικά μαζί του. Σου είπα αν θα επιστρέψει γρήγορα? Όχι, δεν μου είπε ούτε τίποτα. Μόνο αυτό για τα κλειδιά και άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Και από τότε δεν έχεις κάποιο νέο του? Όχι, τίποτα. Όσο έλειπε ο Βαγγέλης, το κινητό του χτυπούσε, τον κάλεσε κάποιος? Μέχρι τη μέρα που ήμουν εγώ στο δωμάτιο δεν το άκουσε το κινητό. Εσύ τι ώρα περίπου έφυγες? Εγώ έφυγα 4:15 το δωμάτιο. Οι αρχές χτένισαν την περιοχή των Ιωαννίνων και τη Λίμνη, όμως οι έρευνες έφτασαν και στην Αθήνα, καθώς πληροφορίες θέλουν να έχει εμφανιστεί ο Βαγγέλης στο σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι, όπου και εξετάζεται το υλικό από το κλειστό κύκλωμα. Συμφοιτητές και φίλοι του 20χρονου αγωνιούν για το σπουδαστή από το Ρέθυμνο και μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά που υπήρχαν εδώ πέρα. Συμπαθητικός, αγαθός, ήρεμος. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μαζί του. Περιμένουμε ότι θα γυρίσει. Αύριο, μεθαύριο, σήμερα. Έχει τύχει τις τελευταίες μέρες να μιλήσει σε κάποιον και να πει ότι κάτι τον απασχολούσε ή όχι? Όχι, κανένας δεν ήξερε κάτι. Δεν είχε εκφράσει κάποιο παράπονο, τίποτα απολύτως. Ήταν ένα ήσυχο παιδί, ευχάριστο και χαμογελαστό. Πολύ καλό παιδί, ήρεμο. Ο συγκάτοικός του δίνει πληροφορίες για την καθημερινότητα του Βαγγέλη Γιακουμάκη στη σχολή. Επειδή ακούστηκαν διάφορα ότι κάποιοι δεν του συμπεριφερόταν καλά, ξέρεις κάτι εσύ? Όχι, από αυτό δεν ξέρω. Φέτος τουλάχιστον δεν είχαμε ακούσει κάτι. Τους ήταν όλα καλά, ναι. Περνούσε αρκετές ώρες στο δωμάτιο ο Βαγγέλης? Ναι, το περισσότερο χρόνο στο δωμάτιο ήταν, αλλά ανέβαινε εκεί πάνω με τα παιδιά, έκανε παρέα. Με ποιους έκανε κυρίως παρέα? Νομίζω ότι έκανε περισσότερο παρέα με τον. Και αυτός ήταν ο πιο κολλητός του φίλος? Αυτός ήταν πιο κολλητός του φίλος. Με τον οποίο τα πηγαίνανε καλά? Ναι, μια χαρά, ναι. Εκτός από αυτόν τον φίλο που μου είπες, που ήταν πολύ κοντά του, έκανε παρέα και με άλλους κριτικούς? Με όλους? Ναι, για το φέτον είχα δει πολλές φορές να βγαίνει με όλους μαζί. Δεν τον πειράζανε δηλαδή? Όχι, φέτος δεν είχαμε αντιληφθεί κάτι. Φέτος δεν υπήρχαν ενοχλήσεις στο πρόσωπο του Βαγγέλη? Όχι, τουλάχιστον εγώ δεν είχα δει κάτι. Στο πρώτο έτος ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Το πρώτο έτος την ενοχλούσαν λίγο, γι' αυτό και άλλαξε δωμάτιο. Γι' αυτό είσαι στο δωμάτιο μαζί σου. Αλλά δεν ξέρω και πολλά πράγματα, γιατί δεν μου έλεγε κιόλας. Υπήρχαν κάποια προβλήματα δηλαδή στο πρώτο έτος? Ίσως, για να θέλει να αλλάξει δωμάτιο. Έχει κάποια κοπέλα ο Βαγγέλης, ή αν σου είχε πει κάτι ποτέ? Δεν μου είχε πει ποτέ κάτι. Και ούτε είχα αντιληφθεί, να σας πω την αλήθεια. Όλοι κάνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι ή έχει δει το σπουδαστή να επικοινωνήσει με την αστυνομία.